Δύο εκπομπές έλειψα και η εκπομπή όχι μόνο έγινε κυτρινόμαυρη, αλλά αν έκανε την επόμενη μόνος σου, θα την έκανε στο κλειστό των Λιωσίων, είμαι σίγουρος. Πλάκα κάνω. Θα πω ένα μεγάλο shout out που λες και εσύ, Δημήτρη Μαργαρινέ, σε σένα, που κουβάλεις τις δύο εκπομπές τώρα. Συγχαρητήρια και που μιλούσες με τον τοίχο και όχι με κάποιον συμπαρουσιαστή σου. Και επειδή σε βλέπω εγώ, δεν σε βλέπουν πολύ πληθείς οι θεατές και οι ακροατές που μας ακούνε. Ξέρω ότι σου έλειψα, χωρίς να πεις κάτι, το βλέπω στα μάτια σου. Σε αφήνω να μιλήσεις εσύ, για λίγο. Έλειψες και κάποιο πουλάκι μου είπε ότι έκανες 0 στα 9 τρίποντα. Ισχύει στο τοπικό της Πάτρας. Εντάξει, σε έδωσα εγώ, μην με δίνεις και εσύ τώρα, εντάξει. Okay. Όχι, χαίρομαι που σε πισώ. Πάμε εκπομπή ξανά και λίγο διαφορετική αυτή τη φορά. Γιατί εντάξει, ο Μαδάρο Ολυμπιακός θα βγει πρώτος, θα είπαμε. Είπα για την ΑΕΚ ότι οι ελπίδες της είναι αυξημένες να περάσει. Δύο-τρεις με πήκαναν στα σχόλια μου, στείλαν μηνύματα ότι δεν θα περάσει η ΑΕΚ. Ορίστε, πάρτε την ανατροπή με τη Λιμόζ. Φαβορή για πρόκριση η ΑΕΚ. Παναθηναϊκός εκτός οκτάδα, θα είπαμε από την αρχή της σεζόν. Δεν πρόκειται να πάει να μπει οκτάδα. Θα έχει λίγο καλύτερη πορεία από πέρυσι. Οπότε θα ασχοληθούμε αυτή τη εβδομάδα με αυτά που γίνανε επιτέλους ένα επεισόδιο για NBA. Και ξεκίνα από ό,τι θες. Δηλαδή, πραγματικά η δράση ήταν τόσο γεμάτη. Ό,τι θες, πες. Καλό, όχι άλλο. Εντάξει, γι' αυτό. Όχι όλη την εκπομπή λέω για NBA. Μην το παρακάνουμε. Λοιπόν. Ναι, και νομίζω ότι αυτό είναι το πρώτο επίπεδο. Το δεύτερο επίπεδο, ίσως και το απόλυτο επίπεδο που πρέπει να φτάσουμε, το επεισόδιο για ECAST. Το οποίο θα είναι. Μόνο αλήθειες εκεί. Μόνο αλήθειες. Μόνο για subscribers ή θα το πουλήσουμε για μέρα. Πάμε. Ξεκινάμε, εντάξει. Ούτε χρονικά ούτε τίποτα. Τι σ' άρεσε, τι σε κάποιο πολύ εντύπωση. Ως ρομαντικός και ως φανατικός υποστηρικτής, προφανώς θα κρατήσω το ιστορικό ρεκόρ του LeBron James, όντας ο πρώτος πλέον σκόρερ της ιστορίας του NBA, ξεπερνώντας τον Karim Abdul-Jabbar, έτσι. Όλοι το ξέρουν, εντάξει, το ξαναναφέρω εγώ. Εγώ θα πω, για να πω τη γνώμη μου, είναι μια, αν μπορώ να το πω, ένα πιστέγασμα της όλης αυτής δουλειάς, της καταξίωσης που έχει γνωρίσει αυτός ο άνθρωπος και των ορών και χρημάτων που έχει ξοδέψει για να φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Καλός ή κακός, ο LeBron έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές και έχει αντέξει σε διαφορετικές εποχές του μπάσκετ και του NBA, έτσι. Από το 2003 που ήταν το ντεμπούτο του μέχρι και σήμερα. Και γιατί νομίζω εμείς ηλικιακά δεν προλάβαμε τον ντεπούτο του. Εγώ το θυμάμαι. Όχι. Ηλικιακά. Το πρώτο match NBA που βλέπω ήταν Cavaliers Spurs στους τελικούς. Τελικούς. Όλοι αυτό θυμούνται, έτσι. Ναι. Δηλαδή μιλάμε ότι 5 χρόνια αφού το ξεκίνησε. Έχουμε μεγαλώσει. Μεγαλώσαμε τον LeBron και ακόμα παίζει. Είναι τρελό αυτό. Ακριβώς. Και μην ξεχνάμε ότι βρίσκεται και σε τροχή. Είναι ακόμη τέταρτο σε assist. Οπότε μπορεί να ανέβει και εκεί. Και γιατί όχι, δεν το παίρνει κανείς να διεκδικήσει και ένα πρωτάθλημα που είναι okay. Είναι δύσκολο φέτος, γιατί όχι του χρόνου, εφόσον βρίσκεται την ενέργεια. Εντάξει, διεκδικήσεις πρωτάθλημα, νομίζω κάπου εδώ όλοι κλείσανε το podcast. Εντάξει, μην το πείτε, θα ανοίξω ρε παιδιά, εντάξει, οκ, εντάξει. 13ος είναι, κυνηγάει το play-in, δηλαδή να κερδίσει η ομάδα να βγει 10η. Εντάξει, ναι, ίσως του χρόνου να κυνηγήσει. Εγώ αυτό που θέλω να πω καταρχήν, για όποιον δεν ξέρει, ζω στην Αγγλία, που στην Αγγλία το μπάσκετ είναι σαν να λέμε στην Ελλάδα το χόκι. Και σε ραδιόφωνο, σε πρωινό ραδιόφωνο, άκουσα για πρώτη φορά είδηση στο μπάσκετ και η είδηση έλεγε ότι ο LeBron πλέον είναι ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του NBA και ίσως αυτό να, τον κάνει τον καλύτερο όλων των εποχών. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι γιατί λειτουργούμε έτσι σαν άνθρωποι, δηλαδή περιμένουμε ο LeBron να γίνει ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών για να πούμε ότι είναι ο καλύτερος ή δεν είναι ο καλύτερος. Ξέρουμε με τον ρυθμό που παίζει ο LeBron τα τελευταία 2-3 χρόνια ότι κάποια στιγμή θα γινόταν πρώτος σκόρερ των εποχών. Μπορεί να μην ήταν φέτος, μπορεί να μην ήταν του χρόνου. Άμα δεν είχε κάποιο σοβαρό τραυματισμό, θα γινόταν πρώτος σκόρερ των εποχών. Το ξέρουμε εδώ και 2-3 χρόνια. Δηλαδή έπρεπε να σπάσει το ρεκόρ χθες για να πούμε ότι είναι ο καλύτερος όλων των εποχών ή δεν είναι ο καλύτερος όλων των εποχών. Αυτό με κάνει εντύπωση. Όπως και με το Μέση στην μπάλα, παράδειγμα, ότι πρέπει να πάρει μουντιάλ ομαδικά με την ομάδα του ο Μέση για να πούμε ότι είναι καλύτερος όλων των εποχών. Δηλαδή, αν ο τερματοφύλακας Αργεντινής δεν το βγάζει στο τέλος και το παίρνει η Γαλλία, δεν θα ήταν ο Μέση ο καλύτερος όλων των εποχών. Υπάρχει πάντα αυτή η αμφισβήτηση έτσι. Ναι, δεν.
δεν μας καταλαβαίνω σαν ανθρώπινο είδος. Αν ρωτάς την άποψή μου, για μένα ναι, είναι ο καλύτερος όλων εποχών και το λέω εδώ και 2-3 χρόνια. Δεν το λέω επειδή έσπασε το ρεκόρ ή θα βγει πρώτος σε assist ή δεν θα βγει πρώτος σε assist. Αυτό έχω να πω. Κατά τα άλλα, γι' αυτό δεν μου άρεσε το NBA. Δηλαδή, ήταν ένα μάτς το οποίο παίζανε ο 12ος με το 13ο, κέρδισε ο 13ος. Κανείς δεν. Κέρδισαν οι Thunder, έχασαν οι Lakers. Κανείς δεν νοιάστηκε. Όλοι πήγαν εκεί πέρα γιατί ήξεραν ότι θα σπάσει το ρεκόρ. Έσπασε, ο LeBron έβαλε 36 πόντους στις τρεις περιόδους. Πολύ προϊόν, λίγο μπάσκετ, πολύ προϊόν. Πιο πολύ τηλεθέαση, πιο πολύ πώς θα πουλήσουμε το προϊόν μας. Γι' αυτό δεν μου αρέσει τόσο πολύ το NBA. Παρ' όλα αυτά κάνουμε μια και σαν χούψη δεχού, θα τους δώσουμε ένα επεισόδιο. Άντε. Δεν περίμενα να ακούσα αυτό, αυτή την κουβέντα από σένα. Ανταμ Σίλβερ, δώσει καμιά προμήθεια που σε κάνουμε επεισόδιο. Άντε. Δεν περίμενα να ακούσα αυτή την κουβέντα από σένα. Εντάξει, είναι εδώ, αυτό γίνεται εδώ και πολλά χρόνια στο NBA. Okay. Καλά, ναι, δεν λέω ότι είναι καινούριο, αλλά το βλέπουμε ακόμα, σε ακόμα πιο έντονη μορφή πλέον. Ακριβώς. Και να λέμε και ευτυχώς, κάποιοι λένε και ευτυχώς, ότι δεν έσπασε το ρεκόρ απέναντι στο Γιάννη προχθές, έτσι, που έπαιζε με τους Milwaukee. Ξεκινάμε να πάρει και δεις. Εντάξει. Για τους Έλληνες πιο πολύ. Μην πάρει τη δόξα, μην πάνε τα φώτα στο LeBron, έτσι κατάλαβε αυτό. Αν και δεν έπαιξε προχθές, που τίδα. Ναι. Ναι. Και εντάξει, νομίζω ότι αυτό ήταν το. Οκ, okay, σίγουρα. Καταρχήν, θεωρείς τον LeBron GOAT, θεωρείς τον Jordan, θεωρείς τον Kobe, θεωρείς κάποιον άλλον. Ω, δεν θεωρώ. Κοίτα, είναι καθαρά υποκειμενική άποψη αυτό. Εντάξει, τον καλά, εννοείται. Το θεωρώ GOAT. Ναι, οκ. Okay, γιατί όπως. Το θεωρείς GOAT. Ναι, πάνω από τον Jordan. Όπως είπα και πριν, ο LeBron έχει αντέξει σε διαφορετικές γενιές μπάσκετ. Κάτι που δεν είχε προηγούμενα ο Jordan ή ο Kobe, ας πούμε. Εγώ το πιστεύω. Ναι. Πάντως, να δώσω για τους ακρότες της εκπομπής, με τον Σωτήρη κάποτε ήμασταν συμπαίκτες και ο προπονητής μας είχε μαζέψει τον κύκλο της ομάδας. Δεν ξέρω αν θυμάσαι αυτή την ιστορία. Και μας ρωτάει, ο Τζόρνταν είναι ο καλύτερος. Συμφωνούμε όλοι. Και ο μόνος που σήκωσε χέρι και διαφώνησε, γιατί τότε είπα, είναι ο Λεμπρόν ο καλύτερος, ήμουν εγώ. Τότε δεν σε είδα. Δεν ξέρω αν θυμάσαι αυτή την ιστορία. Αν και στο γήπεδο που παίζαμε, έχουμε αφήσει ακόμπι. Είχαμε αφήσει ακόμπι, έτσι. Και Λάζαρος Παπαδόπουλος. Εκτός αν κάναμε αλλού προπονητή. Δίνω τώρα πολλά στοιχεία σου και όμως να πέσαμε. Τε πήγαμε, πάμε στο θέμα. Λοιπόν, πάμε. Trading. Ανταλλαγές, ναι. Ανταλλαγές. Εντάξει, αυτή που ξεχώρισε είναι αυτή του Kevin Durant στους Phoenix Suns. Και προσθέτουμε έτσι. Ε? Όχι του Irving. Όχι, του Durant εγώ ξεχωρίζω. Του Irving δεν έγινε μέσα ανταλλαγής, είναι πριν τις ανταλλαγές, όχι. Όχι, η ανταλλαγή ήταν και ο Irving. Α, okay, εντάξει, όχι. Νομίζω ότι η ανταλλαγή του Irving έφερε και την ανταλλαγή του Durant. Σίγουρα, γιατί πολλοί λένε ότι ο Durant έφερε τον Irving στο Brooklyn, για να ήθελε, είχε βάλει όρο να παίξει μαζί συμπαίκτες. Οπότε φεύγοντας ο Irving έφυγε και ο Durant. Εγώ την ξεχωρίζω γιατί πήγε σε μια ομάδα η οποία δεν θεωρώ ότι ήταν φαβορή για το πρωτάθλημα και πλέον είναι βασική διεκδικήτρια. Πιστεύω. Για ποιους λες? Για τους Suns. Α, οκ. Okay. Όχι και δεν ήταν φαβορή. Εντάξει, δεν λέμε ότι ήταν το πρωταρχικό φαβορή, αλλά είχε καλές πιθανότητες. Οκ. Okay. Να πούμε ότι οι Suns έστειλαν στους Nets Bridge, Johnson και Crowder και 4 μελλοντικά draft pick, έτσι, για αυτή την ανταλλαγή. Για το όλο project Nets που απέτυχε παταγωδώς, θα κάνεις κάποιο σχόλιο? Απέτυχε, ναι, και πλέον μπαίνει σε μια άλλη εποχή με νεανικό κυρίως roster, να δούμε πού μπορεί να φτάσει. Okay. Εννοείς ότι δεν είδαμε πολύ το Durant, Irving, Harden? Το είδαμε μόλις με το που έγινε αυτό το τρίο, όλοι είπαμε τελείωσε, πήραν πρωτάθλημα ή θα πάρουν σίγουρα. Το είδαμε μόλις για 13 παιχνίδια, 14 παιχνίδια και δεν το είδαμε καθόλου μετά για διαφορετικούς λόγους. Okay. Ναι, απέτυχε για μένα. Ναι. Να δώσω ένα στατιστικό εδώ πέρα, ότι το δίδυμο Durant Irving από τα 270 κάτι συνολικά παιχνίδια που μπορούσαν να παίξουν μαζί, παίξαν μόλις το 70 κάτι, που είναι λιγότερο από το 30%, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Εγώ αυτό επαναλαμβάνω, επανέρχομαι και στο θέμα μου. Δεν μπορώ ότι στο NBA είναι ο παίκτης και μετά η ομάδα. Βλέπουμε τους Nets. Καταρχήν, τι γίνεται, θα συγκινήσω λίγο, θα πάρουμε μια λογική έκβαση. Γιατί αν το δούμε το σκηνικό, αν έλεγε τι θα γίνει κάποιος πριν 10 μέρες, δεν το πίστευε.
Τι γίνεται, βλέπουμε τους Nets οι οποίοι σιγά σιγά χτίζουν. Βρίσκουν τον καλό τους αυτό, παίζουν καλό μπάσκετ. Καταρχήν, όχι. Ας ξεκινήσω κάπως αλλιώς. Καταρχήν, να ζητήσω ένα συγγνώμη στο προηγούμενο podcast, γιατί λέω, όταν γράφω το podcast, βγαίνει ότι ο Irving θέλει trade. Και λέω, έχω δύο πολύ σημαντικά νέα για το NBA. Και αναφέρω το ένα, το οποίο ήταν ο LeBron, και το δεύτερο δεν το ανέφερα ποτέ. Ξεχάστηκα. Το πρόσεξα μετά όταν άκουσα το podcast. Δεν το ανέφερα ποτέ. Τόσο επαγγελματισμός, τουλάχιστον υπάρχει συνέπεια αυτή τη σεζόν. Συνεχίζουμε. Τι γίνεται, βλέπουμε τους Nets να βρίσκουν ρυθμό, να παίζουν καλό μπάσκετ σε καλό επίπεδο, να ξεκινήσουν να ξαναθεωρούνται διεκδικητές. Και από το πουθενά έρχεται ο Irving και ζητάει ανταλλαγή. Και την άλλη, και μετά από τρεις μέρες φεύγει και ο Durant. Και ξαφνικά μια ομάδα η οποία αρχίζει να φέρνει διεκδικητές, full rebuild mode, ξανά από την αρχή, draft, αφάνεια, ταβάνι, playoff. Ίσως να περάσουμε και ένα γύρο. Δεν είναι ωραίο αυτό, ρε φίλε. Δηλαδή, το φαντάζεσαι αυτό στην Ευρωλίγα. Ή φαντάζεσαι. Κοίταξε, αν το δεις κάπως αλλιώς, γίνεται σε κάποιο βαθμό. Δηλαδή, όταν το NBA σου χτυπάει την πόρτα σε μια ομάδα και παίρνει παίχτες κομβικούς, γίνεται αυτό. Εντάξει, δηλαδή, να σου κάνω μια ερώτηση. Γίνεται ξαφνικά τώρα η Φενέρ του χρόνου από ομάδα η οποία πάει για την τετράδα. Ξαφνικά σε μια χρονιά να βγει η ομάδα η οποία να παλεύει για τη 13η θέση. Φίλε, γιατί δεν το έχει δει αυτό. Η Μπαρσελόνα παρελθόν πώς έχει κάνει αυτό. Που τους έφεραν όλοι οι παίκτες. Η Μπαρσελόνα, σου πω κάτι. Η Μπαρσελόνα έφερε παίκτες που δεν τις έβγαιναν. Και αυτό. Έφερε και παίκτες υποδιέστερους των προκατοχών του, έτσι. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός παράδειγμα βιώνει ακαθίζεση σε σχέση με τι γινόταν πριν 10 χρόνια. Αλλά δεν τη βίωσε από τη μία νύχτα στην άλλη. Σιγά σιγά άρχισε να μην κινημένει τετράδα, σιγά σιγά άρχισε να μην μπαίνει οκτάδα. Είναι εντάξει, δεν γίνονται από τη μία μέρα στην άλλη αυτά τα πράγματα. Μιλάμε τώρα σε 72 ώρες μια ομάδα η οποία θεωρούνται. Αυτό όχι. Ναι. Παβορεί τον τίτλο, σε τρεις μέρες γεια σας. Τελείωσε. Για τα επόμενα 3-4 χρόνια δεν θα ξαναυπάρχει ελπίδα για πρωτάθλημα. Πιθανότατα. Καμιά άλλη ανταλλαγή που έχει στο. Που ξεχώρισε. Να τελειώνουμε με το. Να κλείνουμε με το NBA. Ποια άλλη ανταλλαγή. Αγαπημένη ανταλλαγή που ξεχώρισε. Καταρχήν να σε κάνω quiz. Πες μου τη μοναδική ανταλλαγή που γίνει στην Ευρωλίγκα. Την ξέρει. Μία έχει γίνει. Ξέρω. Ωρε. Είναι και πρωί εδώ. Βρίσε. Δεν, όχι, περίμενα. Την ξέρω κιόλας, αποκλείεται. Δε. Έγινε με ελληνική ομάδα. Γκίστ. Αν το βρίσκει μπράβο. Μπράβο. Περήφανος που είμαι συμπαρουσιαστής. Μπράβο. Το πριν. Ναι, η μοναδική ανταλλαγή που γίνει στην Ευρωλίγκα. Είναι μοναδική. Ναι, δεν έγινε άλλη. Μάλιστα. Τόσο ξεκάθαρη σε τύπου NBA. Ενδιαφέρον. Λοιπόν, και τι έλεγα. Ξεχωρίζω τη μεταγραφή του Irving. Καταρχήν, εγώ αν ήμουνα general manager, δεν θα έπαιρνα τον Irving. Generational talent. Αλλά ρε φίλε, είναι τόσο άστατος ο χαρακτήρας, είναι τόσο προβληματικός. Είναι τεράστιος τζόγος και νομίζω ότι οι Mavericks αυτή τη στιγμή ζωγάρουν πάρα πολύ. Σίγουρα ικανοποιούν τον Doncic, ο οποίος ζητούσε βοήθεια τόσο καιρό ότι θέλω και άλλο star και δεν μου έχετε φέρει άλλο star. Αλλά πρώτον, ο Irving, για όσους δεν ξέρει, υπογράφει για μισό χρόνο, που σημαίνει το καλοκαίρι ότι αν δεν υπογράψει επέκταση θα είναι ελεύθερος. Που σημαίνει ότι με τα μυαλά που κουβαλάει ο Irving, αν οι Mavericks δεν κάνουν μια πορεία τουλάχιστον μέχρι τελικούς δύσεις, ο Irving πιθανότατα δεν θα είναι ευχαριστημένος, δεν θα υπογράψει την επέκταση και οι Mavericks θα μείνουν ξεκρέμαστοι. Να τα λέμε γι' αυτά. Πάντως ο ντεμπούτο του έκανε καλό ντεμπούτο. Έκανε καλό ντεμπούτο. Είναι πολύ καλό γιατί ο Irving πιθανότατα θα πάει σε δεύτερο ρόλο και είναι συνηθισμένος να είναι στο δεύτερο ρόλο και δίπλα στον Durant και δίπλα στον LeBron και τώρα δίπλα στον Doncic, οπότε έχει συνηθίσει να μην είναι ο primary ball handler που λένε και στο χωριό μου. Απίστευτο, πιστεύω θα πάρουν και ένα-δύο σουτέρ ακόμα, ένα σουτέρ οι Mavericks μέχρι το trade deadline, οπότε θα βασιστούν ότι πιστεύω ότι θα δούμε ένα πολύ ένα αντίον ενός Irving και Doncic, οι οποίοι και ήδη είναι φανταστικοί, και θα σπάνει μπάλες στο σουτέρ και όποιος μπορεί να σταματήσει την επίθεση του Mavericks, ας το κάνει. Αμυντικά θα έχουν πρόβλημα και οι δύο, ο Irving δεν είναι τόσο κακός αμυντικός όσο νομίζουμε, αλλά δεν πάει να είναι ένας καλός αμυντικός και ο Finchley Smith που έφυγε ήταν ένας. Βοηθούσε πολύ αμυντικά. Βοηθούσε πάρα πολύ στην άμυνα και ο Doncic είναι προβληματικός, το ξέρουμε. Παικταράς αλλά χοντρομπαλάς.
Αυτά. Τώρα για Durant στους Suns, αν είναι δυνατόν ρε Durant, πάνε και σε μια ομάδα λίγο να προσπαθείς και μόνος. Δηλαδή άλλη φορά πάρε 10 stars μαζί. Αν είναι δυνατόν. Εντάξει. Αυτά για αυτά. Δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι άλλο. Όχι, είπαμε πολλά για NBA. Μου ήρθα λίγο απότομο. Πού να πάμε τώρα, Ευρωλίγκα. Έχουμε max 10 λεπτά, πες. Ό,τι θες. Τι πολύ λέω, 10 λεπτά. Πέντε. Να πάμε για Ευρωλίγκα. Να πούμε μήπως για τον μεγάλο Ακίλ Μίτσελ. Μεγάλο Ακίλ Μίτσελ, όχι, να πούμε για τον Ακίλ Μίτσελ, εντάξει. Θα πούμε για... Είχαμε αναβολή καταρχάς των αγώνων των ομάδων της Τουρκίας, Εφές και Φενέρ, λόγω του καταστροφικού σεισμού. Και είχαμε μεγάλο μπάζερ του Chris Jones, που μου πες να μην το πω, χθες στο πιστό του ΆΚΑ. Ακόμα μια ήταν ο Παναθηναϊκός. Είχαμε επιβλητική νίκη, ακόμα μια επιβλητική νίκη εκτός έδρας του Ολυμπιακού την Τετάρτη. Και θες να πεις κάτι, γιατί σε βλέπω... Τα φόπλακα για τον Παναθηναϊκό αυτό το τρίποντο, νομίζω και οριστική. Εντάξει, τα φόπλακα. Πραγματικά με τον Παναθηναϊκό, γιατί είδα το μάτσο όλο χθες. Έχω σηκώσει τα χέρια ψηλά, γιατί έχετε και φάει ένα λέτη τώρα. Δηλαδή, εντάξει, ότι πήρες επιτέλους ένα τεσάρι και Έλληνα κιόλας. Τον Αγραβάνη. Και μου πεις και τον Τόμας, ο οποίος είναι πολύ καλός παίκτης, παρόλο που έχει να παίξει ένα χρόνο, πόσο έχει να παίξει το Μάρτιο. Και πού θα το χωρέσεις, δηλαδή, όχι okay, στην Ευρωλίγκα. Ας στην Ευρωλίγκα. Στο τώρα που έχετε Final Eight και μετά για τα Playoffs, έχεις Τόμας, Πονίτκα, Γκριγκόνης, Μπέικον. Αυτοί οι τέσσερις παίζουν στην ίδια θέση. Μάλλον έχασες πρωινή είδηση τώρα που γράφει το podcast. Η δίκη του Παναθηναϊκού προσέφερε στον Άντριο Άντριους να πληρώσει ολόκληρο το συμβόλαιό του ώστε να μπορέσει να παίξει ο Τόμας στην Ελλάδα και ο Άντριο Άντριους να φύγει. Και ο Άντριο Άντριους, φαντάζομαι με εκδικητική συμπεριφορά, δεν το δέχτηκε. Προφανώς ο Άντριος θα κάτσει πάνω στο συμβόλαιο. Προφανώς. Όχι, δεν θα κάτσει πάνω. Μπορεί να πληρώσει όλο το συμβόλαιό του. Α, ναι. Δεν είναι ότι να φύγει. Να του πληρώσουν και να. Κιμπάρει και κίνηση. Και δεν μπορώ να. Τι έχει γίνει με τον Άντριο Άντριου, να μα πει κανεί. Δεν ξέρω, πρέπει να υπογράψει λέει ένα. Εσεί όλοι οι Παναθηναϊκοί δημοσιογράφοι τη ομάδα δεν θα ανοίξει κανεί να μα πει. Τόσο πολύ αγαπάει την ομάδα, δεν θέλουμε να ξέρει τι γίνεται. Δεν ξέρω. Βλέπει γίνεται ένα μπάχαλο, γιατί δηλαδή, και χθε που το έβλεπα, δηλαδή, ποιο θα πρωτοπαίξει. Και έχει και τον Άντριου, ο οποίο. Οκ. Okay, για διάφορου λόγου κάθεται πάνω εκεί στο συμβόλαιο. Παρακολουθεί όλους τους αγώνες από τη Ρέγκλα. Μαζί με τον δήμαρχο Νίκο Παπά. Αυτό. Ναι. Εντάξει, ο Παπάς ήρθε να κάνει συγκεκριμένα πράγματα. Μην κρυβόμαστε. Γιατί δεν νομίζω να έρθει για την Ευρωλίγκα, ήρθε για το ελληνικό πρωτάθλημα, ξεκουράσει κάποιον. Έλληνας είναι. Να φάει μια θέση. Μεγάλη δικαίωση. Μεγάλη δικαίωση για σένα για την Παρτιζάν, η οποία έχει σερί 8-2, 8 νίκες, 2 ήττες στα τελευταία 10 μάτς. Είναι στην 6η θέση μαζί με Ζαλγκίρις, Μπασκόνια. Και να πω και κάτι σημαντικό και να κάνω και γέφυρα και θα κάνω ένα δικό μου rant, sorry θα σε κόψω, αλλά δεν με νοιάζει. Δύο μάρες, δύο εκπομπές κουβάλεις στην εκπομπή. Δύο φορές κουβάλεις στην εκπομπή. Οπότε Ελλάδα, το δικαιούμαι. Μιλάμε τώρα. Η Παρτιζάν είναι πρώτη. Άντε, μην κάνω και δεύτερο podcast, θα καπάκια μόνο μου να τα λέω πάλι. Η Παρτιζάν είναι πρώτη σε εισιτήρια. Ναι. Και ρωτάω, ποιος είναι στην Ευρωλίγκα εκτελεστικός διευθυντής, CEO? Ο Μποντιρόγκα. Είναι ακόμα αυτός. Νομίζω ότι δεν είναι αυτός. Τέλος πάντων. Καλά ρε, κοιμάστε. Δηλαδή, η Παρτιζάν να πω ότι δεν είναι ιστορική ομάδα. Δεν έχει λαό. Δεν έχει ποδοσφαιρικό τμήμα. Δεν έχει βγάλει θρύλους η ομάδα. Και είναι φέτος πρώτη εισιτήρια. Και τόσα χρόνια είχαμε βλέπουμε τη Χίμκι. Ποια Χίμκι, ρε! Ποια Χίμκι να τρελαθούμε! Δεν ξέρουν ελληνικά αυτή στην Ευρωλίγκα. Και τόσο καιρό κρατούσατε την Παρτιζάν, αυτό το όνομα. Ακόμα και το χωρίς budget. Και χωρίς budget. Δηλαδή στο EuroCup έπαιζε και είχε κάνει decent πορείες. Πιστεύω στην Ευρωλίγκα. Εντάξει, τελευταία μπορεί να μην έβγαινε. Στις τελευταίες τρεις θέσεις, τέσσερις θα έβγαινε. Τι κρατούσατε στο EuroCup τόσο καιρό και μου βάλετε κάτι χωριά σε τη Χίμκι? Είδαμε και άλλα χωριά στην Ευρωλίγκα αυτά τα τελευταία χρόνια με το καινούργιο φορμάτι. Δηλαδή, γιατί να παίζει Άλμπα και να μην παίζει Παρτιζάν, ρε μαλάκα. Τρελαθούμε. Πρώτη εισιτήρια είναι. Και όχι εισιτήρια κλακαδόρη. Εισιτήρια με έδρα, με κοινό, με όλα. Έχει δίκιο, εντάξει, έχουν υποθεί αυτά τώρα.
Μπορεί, τι να πω, ρε γάμο, σκατάκι στο κεφάλι στην Ευρωλίγκα. Τι μπορώ να καταλάβω. Και για να κάνω γέφυρα. Λοιπόν, να πω προσωπική μου εμπειρία. Σεντόνι. Ακολουθεί Σεντόνι. Στρώνω. Ευκαιρία. Δεν κλείσατε πριν το podcast. Όσοι μία και δεν κλείσατε το podcast πριν από του Lakers που πάρουν πρωτάθλημα, κλείστε το τώρα. Λοιπόν, αυτή η εβδομάδα πήγα σε μπασκετικό μάτς. Θα μου πεις καλά, εσύ πριν λίγο δεν είπες ότι ζεις στην Αγγλία. Τι μπασκετικό μάτς πήγες στην Αγγλία? Ναι. Μπασκετικότατο. Πήγα και είδα London Lions, Hamburg Towers για στα πλαίσια του EuroCup. Προφανώς πηγαίνοντας σε μάτς, για όσους δεν ξέρω, 5 λίρες στο εισιτήριο στο πέταλο, το φθηνότερο που είχε. Ξεφτύλα, ενώ 5 λίρες κάνουν τα εισιτήρια στο μπάσκετ στο EuroCup και 50 λίρες κάνουν στην Premier League. Και μου λέει, και κάποιος λογικός ακροτής θα με ρωτήσει, καλά ρε φίλε, στην Αγγλία τώρα πήγες να δεις μπάσκετ? Λέω, κοντά στο σπίτι μου, είναι πάνω εδώ. Λέω, πόσα να είμαστε, 200, 300, 500 άτομα? Λέω, και η ΑΕΚ και ο ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ όταν φάζουν στην Ευρώπη, πόσα έχουν? 300, 400, 500 άτομα. Δεν σου κάνω πλάκα. Πήγα, είδα London Lions, Hamburg Towers, τεταρτιάτικα, και είχε στο Copper Box Arena, το οποίο έγιναν ότι η τελική των Ολυμπιακών Αγώνων του 2012 μεταξύ Αμερικής και Ισπανίας. Το Final Four. Ναι, ναι. Όχι, το Final Four έγινε στο O2 Arena. Α, ναι. Α, δεν είναι. Δεν παίζουν εκεί. Ναι, okay. Είχε 6.000 κόσμο στην Αγγλία. Και νέο κόσμο. Τι θες να μας πεις τώρα, να μπουν οι... Ευρωλίγκα. Ευρωλίγκα. Ξύπνα. Ξύπνα, Ευρωλίγκα. Μη κοιμάσαι. Όχι. Θα μου πεις με 5 λίρες εισιτήριο. Όχι, να παίζει Χίμκι, ρε μαλάκα. Δεν παίζει τώρα, θέλω η Χίμκι. Ναι, ωραία, διαλύθηκε. Και καλά έκανε. Από πού ήταν η Χίμκι? Από ποια πόλη ήταν? Τη Ρωσία. Ναι, από πού ήταν? Από ποια πόλη ήταν? Ποια πόλη ήταν η Χίμκι? Ήταν Moscow Region. Δηλαδή σημαίνει ότι ήταν κάτι σαν ομό Μόσχα, ήταν στο region τη Μόσχα. Κανείς δεν ξέρει ποια πόλη ήταν. Παίζανε play-off, αυτή δεν γίνεται το γήπεδο, ρε. Ατρελαθούμε. Αυτά. Εντάξει, τέρμα Αμερικανιά, ατμόσφαιρα, dance, κάμερα, defense, βεντάλιες. Βεντάλιες, εγώ τέλειο. Βεντάλιες και κλακέτες, μπράβο. Κώστας Κουφός έπαιζε London Lions. MVP του μάτς κιόλας, 17 πόντους με 24 λεπτά. Κοίταξε, εγώ σαν αεκτής τον ήθελα 100 φορές την άκρη από το Μαυροειδή, το λέω. Ευρωλίγκα, ξύπνα. Αυτά. Εντάξει, εγώ θα πω ότι αφού πιάσαμε και EuroCup και μεγάλη νίκη και ο Προμηθέας απέναντι σε μια ομάδα που αν έπαιζε Α1 θα έχανε την καρδίτσα της LASK. Το πιστεύω αυτό δηλαδή, βλέποντας λίγο το match. Αν και ξεκίνησε λίγο και ο Προμηθέας μπήκε μέσα κάτι 9-25 αρχικά, εντάξει μετά το έστωσε. Μεγάλο project για τον Προμηθέα και μεγάλο και αρκετά εξελίξιμο παίκτη ο Κουρμπόκα. Δεν έχουμε κάνει πολλή αναφορά, αλλά θεωρώ ότι αν όχι του χρόνου, του παραχρόνου, να διεκδικεί μια θέση στην Ευρωλίγκα, αν δούμε συγκριτικά με κάποιους άλλους. Παίρνει μεγάλο βάρος των επιθέσεων, είναι πολύ αποτελεσματικός, δεν εκβιάζει προσπάθειες και έχει πολύ καλά τελειώματα. Αυτό για τους λάτρεις... Έχει και NBA από ό,τι είδα. Ναι, έχει παίξει και NBA. Και θεωρώ ότι είναι ένα μεγάλο κέρδος για τον Προμηθέα φέτος. Δεν ξέρω του χρόνου που θα βρίσκεται. Αυτά. Έχουμε και Α1 σήμερα, Σάββατο που γυρίζει την εκπομπή και σε λίγη ώρα θα ανέβει. Έλα, μην την κλείσαμε πριν την εκπομπή. Πάω Κολοσσός! Όχι, εντάξει. Πάω Κολοσσός, πολύ ωραίο ματσάκι. Να πούμε μια αγωνιστική πριν το Final 8, έτσι. Πέμπτη έχουμε Final 8, ξεκινάει. Το περιμένω με ανυπομονησία να δω πώς θα γίνει, τι θα γίνει. Αυτά έχω να πω εγώ. Κλείνεις 6 ώρες το 8 ώρες το. 8 ώρες, 8 λεπτά το link. Ωραία, πάμε. Μπράβο που κάνεις reveal ότι είμαστε τόσο επαγγελματίες και δεν πληρώνουμε καν την premium έκδοση για podcast και το κάνουμε στη free έκδοση. Όχι, μπράβο. Θα μπαίνουμε σε κουτάκια. Δεν θέλουμε λοιπόν, να πού μας ώρα. Βρίσκουνε, πού μας βρίσκουνε. Θα με διακόψεις πάλι πάρα το ρόλο. Λοιπόν, Spotify, Google Apple Podcast, στο YouTube. Και από την προηγούμενη εβδομάδα ή από την προηγούμενη. Δύο εβδομάδες ανεβαίνουμε και στο Athens Voice και μπορείτε να μας ακούτε και από εκεί, τις ωραίες αυτές φωνούλες. Καλή συνέχεια.